Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με και ελέησον ημάς. Ακούτε πώς περιγράφει τη δική μας εποχή και ιδιαίτερως αυτήν που ζήσαμε στα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Ο κόσμος θα αμαρτήσει, θα προηγηθεί περίοδος ευμάρειας, αλλά μετά θα έρθει κρίση. Αν δεν το καταλάβει ο κόσμος να στραφεί προς τον Θεό, θα έρθει μεγάλη κρίση. Μπορεί να κλείσει και τον ουρανό ο Θεός, να φέρει ανοβρία δηλαδή. Το νερό είναι όλα δικά του. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύεται γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Ξέρετε γιατί λέει ότι θα γυρεύουμε γαϊδούρια, κύριε Γιψώτη? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα. Αυτό είναι. Κι άρα εγώ δεν θα μπορώ να έρθω στο πλατεία Γλαντζάς από την Ευρύχο με το αυτοκίνητό μου. Και τότε θα θυμηθούμε, για να έτσι να χαριτολογήσουμε και ολίγον τι, τη μούλα του Δεσπότη. Μερικοί συγχωριανοί μιλιώτες, οι οποίοι άκουαν όλα αυτά και τώρα εσείς τα ακούτε, και μερικοί που έχετε σχέση με εκκλησία, με γέροντες, με αγίους, φαντάζομαι τα έχετε διαβάσει, τα έχετε ακούσει από τον Άγιον Παΐσιο, από τον Άγιον Κοσμά των Ετωλών. Άρα δεν είναι παράδοξα σε εμάς σήμερα, εκτός κι αν είσαι άσχετος με τα εκκλησιαστικά πράγματα. Για έναν που ζει την εκκλησία των τελευταίων 10-20 ετών, αυτά είναι ό,τι πιο φυσικό. Αλλά σκεφτείτε πώς τα άκουαν οι τότε μιλιώτες. Μου κάνουν εντύπωση δηλαδή. Ο άνθρωπος αυτός εδοκίμασε την πίστη των συγχωριανών του. Και ήταν φυσικό να αντιδράσουν με αυτόν τον χλεβασμό και με αυτήν την αντίδραση.